και η Βίκη Καγιά με τον Ηλία Κρασά πήραν εξιτήριο. Μαζί τους και η μικρή Μπιάνκα. Ήταν και οι δύο πάρα πολύ συγκινημένοι. Πέσαμε οι δημοσιογράφοι πάνω τους, όπως ήταν λογικό. Και τους ρωτούσαμε λοιπόν για το πώς αισθάνονται, εάν είναι συγκινημένοι, πώς νιώθουν για τον ερχομό της κορούλας τους. Η Βίκη Καγιά μάλιστα δήλωσε ότι το ήθελε πολύ καιρό. Δεν είχε διστάσει να το πει και στους δημοσιογράφους ανοιχτά ότι εδώ τα τελευταία 4 χρόνια ήθελε να γίνει μητέρα. Ήταν ένα όνειρο της ζωής της, το οποίο εκπληρώθηκε με τον Ηλία Κρασά, ο οποίος, όπως είπε, ήταν τόσο ενθουσιασμένος που για την κόρη του θα άνοιγε την καλύτερη σαμπάνια του κόσμου, Τατιάνα. για να δούμε τι είπε το ζευγάρι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχω πλάνο. Πώς αισθάνεσαι? Είμαι πολύ συγκινημένη και πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Σε είδαμε κιόλας, παρακολουθούσαμε και φωτογραφία σας στο Instagram. Εσείς ο ήρωας. Που μου μοιάζει. Σου μοιάζει, έτσι. Του μοιάζει. Όχι, ευτυχώς μοιάζει στη μαμά της. Εμένα λίγο τα φρύδια μου φαίνονται ότι μου φέρνουν. Άντε μπορεί και τα μάτια, το υπόλοιπα είναι Ηλίας. Είμαι πολύ συγκινημένη και πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι ένα πολύ όμορφο και γλυκό πλάσμα, αλλά είμαι σίγουρη ότι όλα τα μωράκια και όλες οι μαμάδες το ίδιο πράγμα λένε. Μάλιστα έχω αρχίσει και τη θυλάζω και είναι πολύ συγκινητική και όμορφη εμπειρία. Ανυπομονώ να πάω στο σπίτι μας, να δει το δωμάτιό της, να τη βάλουμε στο κρεβάτι της. Είναι πολύ χαρούμενη στιγμή. Ηλία, εγώ είδα ότι άνοιξες μία πανάκριβη σαμπάνια για την Μπιάνκα. Για να την υποδεχτούμε, μόνο έτσι. Για να την υποδεχτούμε, η κόρη μου. Δεν έπρεπε να την υποδεχτώ έτσι η κόρη μου. Και είδα και γλυκά ένα πανικό στο Instagram. Σου λέω, να υποδεχτούμε την κόρη μας. Εγώ λίγο. Πώς αποφάσισες? Η Βίκη είναι καταπληκτική.